ξεκινήσουμε με μπάσκετ γιατί έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον καλό μα φίλο και πρόεδρο τη Εκασκενόπου, τον Σταύρο Κουκάκη. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα στου ακροατέ. Ευχαριστώ για την σημερινή υπόσχεση. Ξέρει, έτσι και μην περιμένετε επισημότητε ε, ούτε σε Σταύρο ούτε σε Παναγία. Εγώ ε, ε, δεν θέλω που δεν είχε. <laughs> θα ήταν προσποιητό να υπάρχει ναι, υιο... θα... το τυπικό μα ανάμεσα. Θα κοροϊδευόμασταν εδώ πέρα τώρα, έτσι. έτσι. Λοιπόν, ο Σταύρο Κουκάκη, πρόεδρο Εκασκενόπου εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα τη Ένωση των Καλασφαιρικών Σωματείων τη περιοχή μα. σήμερα, μάλιστα, ξεκινούν και τα play-off με τι αναμετρήσει Καλαμάτα, Σπαρτιατικό και Μεσίνη Δρομή. Θυμίζουμε οι γηπεδούχοι, επειδή μεταφέρονται και τα αποτελέσματα τη κανονική περίοδου στη διαδικασία των play-off, προηγούνται με 2-0 νίκε και χρειάζονται μία ακόμα νίκη για να δώσουν το παρόν στο φετινό τελικό διοργάνωση. Εδώ να πούμε ότι αν κερδίσουν και οι δύο γηπεδούχοι σήμερα, δηλαδή η Καλαμάτα και η Μεσίνη, τότε κάνουν αυτόματα το 3-0 και η σειρά των τελικών ξεκινά αμέσω το Σάββατο. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Αλλά Σταύρο, ε, α αναφερθούμε στη συνέχεια στα playoff. Ε, έγινε μια γενική συνέλευση τη ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ ε, προχτέ, νομίζω έτσι. Να πούμε έτσι λίγα πραγματάκια γιατί όπω έχουμε ενημερωθεί, ε, πάρθηκαν και πάρα πολλέ πάρα πολλέ και σημαντικέ αποφάσει και ξεχωρίζω προσωπικά το γεγονό ότι πλέον θα καθίσταται υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε κάθε αγώνα όλων των κατηγοριών και όλων και των διοργανώσεων της σεζον σεζόν 2018-2019. Πραγματικά έτσι είναι Χρήστο, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θεωρώ και με απαρτία η τακτική γενική συνέλευση των Σωματείων Μελών της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ το θέμα με το... Ιατρικό, το οποίο απασχολούσε πάρα πολλά α, χρόνια, ε, ε, αποφασίστηκε ομόφωνα ε, και σε κάθε αγώνα πλέον θα υπάρχει ε, γιατρός με την ευθύνη του γηπεδούχου ε, σωματίου. Ε, σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπάρχει δηλαδή, γιατρός, ο αγώνα σταματεώνεται με υπερτιότητα του γηπεδούχου σωματίου και θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματίου. Ουσιαστικά είναι μια εναρμόνιση με το αντίστοιχο άρθρο που υπάρχει στι προκηρύξει των εθνικών πρωταθλημάτων και θεωρούμε ότι ουσιαστικά διασφαλίζει τι ομάδε και του αθλητέ από τυχόν άσχημου βαθμού. Ε, θέλω να σου πω ότι. Πολύ, πολύ καιρό το συζητάμε αυτό, ε, αλλά. Ε, ε, Όχι, δεν αφορμή... θέλω διακόπτω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό ε, ενδεχομένω κάποιοι παράγοντε μπορεί στο πίσω μέρο του μυαλού του να είχαν. Εντό εισαγωγικών ή εκτό ακόμα ένα έξοδο, αλλά δεν νοείται γιατί το ατύχημα μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή, πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Ε, στο Χρυσότομο Μολάων πριν 20 μέρες έγινε ένα τραυματισμό ε, στον αγώνα μπαρα, για, για άνοδο ε, μεταξύ του κάστου και του γυμναστικού συλλόγου Γκαραλιανών. Ευτυχώ υπήρχε γιατρό στην περιοχή, όπω και σε πολλέ άλλε περιπτώσει. Εμεί εξυπηρετούμε τι ομάδε. Θέλουμε να εξυπηρετούμε του αθλητέ, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστέ στο αθλημά μα. Από εκεί και πέρα, ε, όσον αφορά το έξοδο, το οποίο το κάθε σωματείο θα το κανονίσει με του γιατρού, εμεί δίκη σε που έχουμε υποχρεωθεί, έχουμε, μάλλον έχουμε υποσχεθεί ε, στα μέλη μα να κάνουμε ραντεβού με του. Ιατρικού συλλόγου σε κάθε νομό, Αρκαδία, Λακωνία, Μεστινιά, προκειμένου να υπάρξει μια άριστη συνεργασία στο σοβαρό αυτό ε, κομμάτι, γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά όλων των ηλικιών, από πολύ μικρά έω πολύ ε, μεγάλα. Πιο, πολύ <laughs> μεγάλα έτσι, αλλά δεν υπάρχει λόγο η διασκέδαση, το παιχνίδι, ο αγώνα ε, να έχει τραυματισμού ε, και δύο σοβαρού. Κτυπάω mm. και ξύλο να μην συμβεί ποτέ κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε αυστηροί σε αυτό. Και θα είμαστε αυστηροί. Ε, όχι γιατί θέλουμε να χρεώσουμε παραπάνω του μαθητέ, αλλά επειδή θεωρούμε ότι το κομμάτι τη υγεία είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και αυτό που είπα πριν, να σε διακόψω λίγο για του παράγοντε, ε, το είπα από την πείρα που έχω από συνελεύσει ποδοσφαίρου. Σε άλλα αθλήματα, δηλαδή, ε, κάποιοι παράγοντε φωνάζουν, πληρώνουμε τον γιατρό. Δεν μα καλύπτει κανεί τον γιατρό και πρέπει να πληρώνουμε τον γιατρό. Ο γιατρό, δυστυχώ, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι απαραίτητο Α, κομμάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εποχέ είναι δύσκολε. Εντιλαμβάνομαι ότι πλέον οι παράγοντε και είναι σύγχρονοι δον ε, στον χώρο του αθλητισμού με τι τελευταίε τροποποιήσει που γίνονται. Θα πούμε και παρακάτω για το πώ, ε, που είναι πλέον υποχρέωση από τον νόμο. Έτσι, ε, αλλά. Το έξοδο τη υγεία νομίζω δεν το συζητάει κανένα. <νέλεξε> <σομίως> δεν είναι έξοδο. Δεν είναι. ουσιαστικά, δεν είναι έξοδο. Λοιπόν, μίλησε για εναρμόνιση με το καταστατικό. Αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουμε και εναρμόνιση με, με την οικονομική κατάσταση, τα τραπεζικά συστήματα. Έτσι, να πούμε λίγο και για αυτά. Γιατί πρωτίστω αυτά απασχολούν και τα σωματεία. Έτσι, να ενημερώσουμε δεν ε, ξέχασα να φέρω την εφημερία της ε, κυβέρνησης όπου ο νέος ε, νόμος υποχρεώνει ότι όλα τα σωματεία πλέον τα αθλητικά, όχι μόνο από το μπάσκετ προς Θεού υποχρεούνται να έχουν από τον νόμο πώς δηλαδή πάει ο πατέρας να πληρώσει τη συνδρομή του για τις ακαδημίες ε, της ναι, τάδε ομάδα, ομάδας, ναι. έτσι, του τάδε θλήματος και δεν έχει πάνω του λεφτά και θα να πληρώσουμε πώς υποχρεούνται το σωματείο να έχει πώς και να ε, ε, φαίνονται αυτά τα έσοδα από ναι. το γονιό κτλ. Τι γίνεται σε περίπτωση όμω να πάμε και, στο, και στην κακή διαδικασία που δεν έχει πώ και κάποια, κάποια στιγμή κάποια, γίνεται κάποιο έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα, στην εφορία. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο το οποίο είναι χειρότερο, χειρότερο από έχει το πώ. Κάποιο μου είπε 10.000. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, δεν το ξέρω πώ, αλλά γιατί με κάτι που ασχολούμαστε και έχουμε την τρέλα μα και την αγάπη μα να το υπηρετούμε όλοι μα να μπαίνουμε σε αυτέ τι διαδικασίε και να. Μάλιστα. Πώς λοιπόν και στα τοπικά πρωταθλήματα ε, υπήρξαν, ε, υπήρξε μια και υπήρχε γενική συνέλευση των σωματείων της Κασκενόπ ε, τα τυπικά που είναι η έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και του υπροπολογισμού βέβαια της φετινής χρονιάς. Φαντάζομαι θα συζητήσατε και θέματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιες ε, ομάδες. Ε, υπάρχει νέος χορηγός στο πρωτάθλημα, έτσι, η γνωστή εταιρεία στις μπάλε, η Molten. Μα έκανε μια πολύ καλή υπόταση. Με αυτέ μεγαλώσαμε. Έτσι, ε, βέβαια, τι θελικέ τσιμπή. Αν δει κάτι στι φωτογραφίε Παναγιώτη με τον Γκάλι να γυρίζει μια μπάλα, η μάνα μπάλα είναι αυτή, <laughs> στο δάχτυλο. Έγινε ομόφωνα λοιπόν αποδεκτή η πρόταση που μα έκανε η εταιρεία Molten, η οποία θα είναι πλέον η επίσημη μπάλα στου αγώνε, σε όλου του αγώνε, σε όλα τα αποθλήματα τη Εκάσκενοπ. Και είναι η δεύτερη καλύτερη μπάλα σε ποιότητα τη εταιρεία. Είναι η BGG 7 X, για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους δηλαδή 2018-2019 2019-2020 και 2020-2021 και η χορηγία της εταιρεία είναι για κάθε αγωνιστική περίοδο τρεις μπάλε δωρεάν σε κάθε σωματείο ανδρών και τρεις μπάλε σε κάθε σωματείο γυναικών. Μάλιστα. Και το πρωτάθλημα γυναικών σε εξέλιξη. Ε, επίσης άλλη μια σημαντική απόφαση ε, νομίζω είναι μάλλον πρόληψη να το πω ή και αντιμετώπιση ενδεχομένω. Ε, πλέον ζούμε στην εποχή των social media και ο κάθε άνθρωπο μπορεί στο προφίλ του στα μέσα κοινωνική δικτύωση να κάτσει και να γράψει κάτι. Τα οποία βέβαια φαίνονται και κοινοποιούνται αμέσω και νομίζω υπάρχει πρόβλεψη. Το, το, συγκεκριμένο ε... θέμα με, με τι αναρτήσει στα μέσα ε, ενημέρωση και, στην κοινωνική δικτύωση, social media και όλα αυτά, ε, το εισηγήθηκε ο νομικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Θανάσης ε, ο Μακαρούνης, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσής μας. Ε, ε, έχουμε δικαίωμα ειδικά σε υβριστικού περιεχομένου αρτίσης, να φτάσουμε μέχρι και τον αθλητικό εισαγγελέα. Μάλιστα. Ε, αφορμή έχουν, αφορμές έχουν δοθεί αρκετές το τελευταίο ε, διάστημα από διάφορα σωματεία στα site του και σε blog φίλων κτλ. Και, τα λοιπά. και είχε, δημιουργηθεί, είχε δημιουργηθεί μια άσχημη κατάσταση όπου δόθηκαν πριν λίγο καιρό και κάποιες εξηγήσει απέναντι στην ε, δίκηση της Ένωσης. Αλλά από εδώ και πέρα νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, τους μπασκετικούς τους λέγανε μασόνους ε, γιατί όλοι αγαπάνε τον μπάσκετ και όλοι ε, κρύβουν ναι, τα, τα, τα κακό σκήμενα ναι, ναι. και παρουσιάζουν την καλή πλευρά εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο <laughs> πάντήσει, <laughs> <μάλιστα>. <laughs> Αλλά, πώς, δεν είχε γίνει λάθος στην ανακοίνωση απλά το σωματείο για να δημιουργήσει εν ώψη του επόμενου αγώνα όπως αποδείχτηκε προσπάθησε να δημιουργήσει να, με ευρεστικές Μάλιστα. έτσι, αναφορές να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Λοιπόν, η ΕΟΚ και η ΕΚΑΣΚΕΝΟ της οποίας είναι... Α, αν θες να πούμε ε, λίγο και για τον προγραμματισμό ε, και τι ημερομηνίε ναι, τη αλλαγή ναι, ναι, ναι. των δαχμάτων Σε επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καταρχήν, έχουμε και Καταρχήν αναγκές... Θα, σου κάνω μια, θα σου μεταφέρω mm. μια ερώτηση παράπονο όπω θε πάρτο. Υπά... Ε, θα υπάρξει πρόβλεψη για πρωταθλήματα υποδομών που δεν συμμετέχουν πολλά σωματεία να δώσουν περισσότερε αγωνιστικέ. Ε, μια δηλαδή, τις... ήταν ένα παράπονο εντό εκτό εισαγωγικών του Γιώργου του Τσατσουλή ε, στο πρωτάθλημα εφήβων. Όπου ο Πελαζό, θα πούμε μετά και για τον εκπρόσωπο τη Εκκλησία του Πελαζό, στην εφηβική φάση αυτό ήταν το παράπονο του ότι ε, οι άλλε ομάδε παίζαν πρωταθλήματα 18 και 20 αγωνιστικών. Εμεί λέει είχαμε παίξει 4 παιχνίδια. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη έτσι. Άνα... Μα ε, μας απασχολεί πάρα πολύ και πρέπει να πω και να ευχαριστήσω τον Αρκαδικό και την Άμυλα Αγίου Ιωάννη Πάρτη ε, ήταν οι δύο ομάδε που κατέθεσαν κάποιε προτάσει ε, και για περισσότερου αγώνε και για περισσότερη ανάπτυξη και για να παίξουν ειδικά τα παιδιά. Στι μικρέ κατηγορίε περισσότερου ε, αγώνε. Αυτέ οι, οι προτάσει θα, θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τη ε, Ένωση και θα δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε. Μερικέ από τι προτάσει του Ακαδικού είναι η επαναλειτουργία τη πρώτη κατηγορία, ε, παιδικού ποταθλήματο. Αν θυμάστε, παλιότερα είχαμε χωρίσει σε πρώτη και δεύτερη ε, κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. ε, Διεξαγωγή τοπικών ε, τουρνουά πόλεων το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ε, Διοργάνωση ποταθλήματο παμπέδων που θα ακολουθεί του αγώνε του παιδικού. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στην συνάρτηση με τους αγώνες, με τον προγραμματισμό που έχει γίνει και αν ε, μπορούν να γίνουν και επιπλέον ε, προσθήκες, α, α, προσθήκες έτσι, και, αγώνες. και αγώνες. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ε, πρόταση αναμόρφωση των εφηβικών υποταθλημάτων με ένα όμιλο Σόλντεν Κασχενόπ σε πρώτη και δεύτερη ε, κατηγορία και αύξηση αθλητών του παιδικού ποταθλήματο που μπορούν να πάρουν μέρο στο εφηβικό ποτάθλημα. Βέβαια, δηλαδή εδώ υπάρχει και ο κανονισμό από την ελληνική ομοσπονδία καταστροφή που μα. Για τα όρια ηλικιών, έτσι. Για τα όρια ηλικιών, γιατί. γιατί τα... Τι γίνεται. Επειδή στο εφηβικό είναι πιο μεγάλα τα παιδιά και είναι κοντά στην τρίτη ηλικίου, διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι ομάδε του εφηβικού και των νεανίδων, αγορά και ο δηλαδή, ε, απέχουν από τι εκδηλώσει ε, των αγώνων. Και, και προφανώ λόγω των εξετάσεων δηλαδή, και σχολικών υποχρεώσεων. Η υποκριματική φάση που είναι ανήνω που έγινε πριν λίγο καιρό στη Μεγαλόπολη, η ομάδα τη Εδεψού είχε πέντε κορασίδε στι εννιά που παίξανε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει, αλλά ε, πρέπει να εναρμονιστούμε και με του κανονισμού τη Ελληνική Ομοσπονδία και να δούμε Πώ μπορούμε να το κάνουμε. Είναι καλέ προτάσει και του Αρχαδικού και τη ομάδα τη uh, Σπάθη. Αλλά να το δούμε και επί τη ουσία αν μπορεί να γίνει και πώ μπορεί να γίνει. Ε, και έλεγα για τον προγραμματισμό τη επόμενη σεζόν, όπου έχουμε και τι μετονομασίε των πρωταθλημάτων. Η Α κατηγορία των ανδρών θα γίνεται Α1, η δεύτερη κατηγορία των ανδρών Α2 και η τρίτη θα ονομάζεται πλέον δεύτερη κατηγορία των ανδρών. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, έλεγα πριν για την ΕΟΚ και κατά πέντες ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ ότι δίνει έμφαση σε αναπτυξιακά τουρνουά και διοργανώνεται διάφορα τουρνουά και 3-3 εδώ κοντά στη γειτονιά μας στη Σπάρτη έτσι αυτό το Σαββατοκυριακό είναι το 3-on-3 που διοργανώνει, είναι μέρος μάλλον του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλατοσφαίρησης. θα γίνει στη Σπάρτη. Ε, φαντάζομαι και εδώ αν θέλει κάποιος που Τρίπολη εννοώ, κάποια ομαδούλα με, το, με τους γονείς τους τα παιδιά. Είναι για αθλητές από, γεννηθέντες από το 2000 έως το 2010. Ε, η δηλώση συμμετοχή είναι μέχρι αύριο στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Σπάρτης και ηλεκτρονικά αν μπείτε στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ πετάγεται αμέσω. Υπάρχει το παράθυρο, αναδύεται για να δηλώσετε συμμετοχή και εκεί φαντάζομαι και υπάρχει, υπάρχει, υπάρχουν πολλές ομάδες έτσι στη Σπάρτη σε τέτοιες ηλικίε και φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία το συγκεκριμένο τουρνουά. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει όσον αφορά τη διοργάνωση της Σπάρτη είναι ότι ε, άνοιξαν χθε ε, τη Δευτέρα ενώ ε, τα σχολεία, την πόλη εβδομάδα ήταν κλειστά και ε, δεν έγινε πιο νωρί η διανομή των ε, φιλαδίνων που οι πιτσιρικάδε ε, θα, έχουν ευκαιρία να δηλώσουν τη συμμετοχή, τα απίστευτα ονόματα που βρίσκουν. Γιατί τα ονόματα είναι. <σχετί> ομάδων, έτσι. Ο, ο, ολόκληρη διαδικασία, έτσι. Και κατά καιρό έχουμε δει και εδώ στην Τρυπόλη παλιότερα που είχαμε μαζέψει. Θυμάμαι 840 παιδιά είναι το ρεκόρ τη Τρίπολη. Ε, σε παλαιότερο. Συμπλατιάρο. Λοιπόν, mm. η... είμαστε σε μια ένωση που έχει παράδοση στο μπάσκετ. Απλά, α, για το 3-3 να καλέσω και εγώ τα παιδιά. Θα γίνει στην κεντρική πλατεία τη Σπάρτη Σάββατο και Κυριακή από τι 9 το πρωί μέχρι τι 1 το μεσημέρι. Και να πούμε χάρη ότι από εδώ έχουν βγει και αρκετοί αθλητέ που έχουν συνεχώσει και τι εθνικέ μα ομάδε. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό μου, πώς το λένε, μου πρόλαβε στην εισαγωγή. Γιατί έχουμε, είδαμε μάλλον την περασμένη εβδομάδα δύο συμπατριώτε μα, τρει μάλλον. Οι δύο πήραν το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Μιλάμε για το Γιώργο τον Γιώργο Τομπαλή, τον αθλητή του Ολυμπιακού πλέον, αλλά και τον προπονητή τη ομάδα, τον Γιάννη Χρυσανθόπουλο, ο οποίο είναι από την Καλαμάτα. Τρίτος, βγήκε, τρίτη βγήκε η ΑΕΚ με προπονητή τον Νίκο Χατζή, ο οποίο είχαμε την τύχη να τον δούμε εμείς πάλι να το θυμόμαστε μάλλον από την Καλαμάτα 80 από Ποσειδώνα Καλαμάτας μετά στην ΑΕΚ Εθνική Ομάδα και να κλείσει την καριέρα του με την μεγαλύτερη επιτυχία του Αρκαδικού μπάσκετ, ε την άνοδο δηλαδή του Αρκαδικού στη στοίχημα.gr. Basket League. Ε Είχαμε τον Πελασγό, έτσι, όλα αυτά μέσα στι διακοπέ του Πάσχα. Σε φίβου και νεανίδε, ο Πελασγό που θα εκπροσωπήσει την Εκασκενόπ. Γενικότερα, έτσι, οι πρεσβευτέ του μπάσκετ στην Πελοπόννησο θα λέγαμε ότι συνεχώ μα γεμίζουν με συναισθήματα χαρά. Με την ευκαιρία που μου δίνει, Χριστό, να συγχαρώ και εγώ δημόσια ε, και τον Γιώργο Μπαλή που παίζει στου ε, εδώ τη Τρίπολη και εδώ και δύο χρόνια φορά φανέλα του Ολυμπιακού. Ε, και το Γιάννη Τροξανθόπουλο, ο οποίο ήταν και αυτό παίκτη και ο πολιτή που ήταν καλαμάτα είχε παλιότερα περάσει από τα κλιμάκια τη νοσή μα και τώρα είναι στον Ολυμπιακό. Και βεβαίω τον Νίκο Χατζή, το μεγαλύτερο όνομα ε, μπασκετικά που έχει βγει από την περιοχή μα όλα αυτά τα χρόνια, με την μεγάλη καριέρα και μέχρι υποθέσει ήταν και πρώτο κόρε στην α Κατ' ναι, τον Το πέρασε ο Σπανούλη. Από εκεί πέρα έχουμε τον Πελασγό Μεγαλόπολη, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι έκανε φέτο ένα μεγάλο ρεκόρ. Πήρε και τι τέσσερι κατηγορίε. Πέδε, έφηβους, κοράσει. Δεν Με αποτέλεσμα τώρα να έχει υποκριθεί σε πέδε και κορασίδε. που είναι την ίδια μέρα, μα πω, από... ο Τσάντσουλίδη. <laughs> 27-28-29 Απριλίου, έχουμε κάνει και μια παρέμβαση σαν εκαστυνόπιση στην Ελληνική Ομοσπονδία στο πρόγραμμα, προκειμένου να διευκολυνθεί ε, το προπονητικό τίμα και οι ομάδε. Γιατί αρχικά είχαν πέσει, είπα να σου πω. Ε, πολύ ίδια μέρα, ίδια ώρα. Σχεδόν. Ναι, σε δύο διαφορετικά κλειστά γυμναστήρια στην Πάτρα. Ε, πήρε, ήταν στι 5 η ώρα οι πέδε του πελασγού, στι 7.00 οι κορασίδες. Εδώ έχουμε ζητήσει να πάει στι 4 ο, ο μάτς του Πελασγού. Ε, το δεύτερο μάτ είναι 5,5 πέδε, 6 Κορασίδε. Εδώ έχουμε ζητήσει να πάει 3,5 ο αγώνα των παιδών και τελευταία ε, αγωνιστική ε, παίζουν 10 το πρωί και οι παιδες και οι κορασίδες έχουμε ζητήσει ε, με σχετική επιστολή ε, α, από τις κορασίδες να πάει εγώ αγώνας 12.30 δεδομένου ότι παίζουν με τον Έσπερο Πατρών που είναι ομάδα της πάντας και μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι βορεύει και τις δύο άλλες ομάδες του Ομίλου να. για να φύγουν και πιο νωρί. Εγώ του είπα πάντως... Εμείς να... είμαστε κοντά στα σωματεία γενικότερα. Ναι. Ε, προσπαθούμε ε, τα δικαιολογημένα τίματα όπως... Ε, αυτό είναι 100% ε, δικαιολογημένο. Και όχι αυτό, είναι και πρακτικό, γιατί δεν είναι μόνο το προπονητικό team. Είναι και κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αφήσουν τι δουλειέ για να είναι κοντά στα παιδιά. Δεν μπορεί να έχει 30 Λέ, παιδιά βέβαια. να τα ελέγχει ένα άτομο και σε μικρή ηλικία. Ε, Γενικώ γίνεται η δουλειά έτσι και συνεχίζει να γίνεται και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ε... Έχουμε και το Πομήνι γεννημένοι 2006-2007 με την υποσημείωση στο Σωματεία ότι τα παιδιά που παίζουν στο Μήνυ, που είναι και λίγο καλύτερα, να μην αγωνίζονται και στο Πομήνι. Να βέβαια... δημιουργηθεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Εδώ, εδώ διαχρονικά η Κασκενόπ κάνει ένα πολύ μεγάλο κα καλό γιατί το συζήταγα με έναν πατέρα αθλητή, ότι δεν είναι πρωτάθλημα, είναι τουρνουά. Δηλαδή τα παιδάκια πάνε να το ευχαριστηθούν, να παίξουν, δεν υπάρχουν βαθμολογικέ σκοπιμότητε, δεν υπάρχουν. Ε... Όπω και το 3-3 uh. που γίνεται στη Σπάρτη και σε οποιαδήποτε πόλη, ε, δεν έχει νόημα ποιο είναι ο νικητή. Το θέμα έχει, είναι η, η, συμμετοχή, η διασκέδαση, η ψυχολογία. Εμεί ζητάμε από τα παιδιά σωστικά, είτε, είτε γίνεται σε δρόμου, είτε γίνεται σε πλατείε, όπω γίνεται μεθαύριο στη Σπάρτη. Να συμμετάσχουν και να γεμίσουν με παιχνίδι και με φωνέ την περιοχή αυτή. Και να το χαρώ με όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και με το μπάσκετ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον Αρκαδικό. σω ο ιστορικό τη ομάδα του Αρκαδικού, ο του βιβλίου των 40 χρόνων τη ιστορία. Δύσκολη φετινή μάχη του Αρκαδικού. Ε, στα play out εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί νομίζω ότι ο Δούκα. και με έδρα, λογικά. Ναι. Ε, Πώ το βλέπει, κρατάμε δυνάμει για να θα η ομάδα, την κατάσταση. Ο Αρκαδικό μα έχει μέσα 7 χρόνια να του αρέσουν τα δύσκολα και να τα καταφέρνει. Φέτο είναι η πιο δύσκολη χρονιά από όλε τι χρονιέ που. τι 8 νομίζω που έχει παίξει στην Α2 κατηγορία. Ε, θεωρώ όμω ότι και ευχή όλων φαντάζομαι είναι ε, να τα καταφέρει και να έχουμε υψηλή εκπροσώπηση στην Α2 κατηγορία και την επόμενη χρονιά. Αυτό που κάνει ο Αρκαδικό είναι too much, είναι παραπάνω από τι Τις, από τις και τις περιοχές μας ε, και όλα αυτά είναι προβολή, να, θεωρώ ότι το δίδυμο Αστέρα Τρίπολη Αρχαδικό ε, σε ελάχιστε επαρχιακέ πόλει μπορεί να υπάρχει. Σε καμία. σω και σε καμία. Εντάξει, ε, ξερούμε την πάτρα γιατί δεν είναι επαρχιακή και, πόλη. Και σπάτα δεν είναι και η Super League. Ναι. Άρα λοιπόν η αισιοδοξή, μια και έχει. Ε, ο Αρχαδικό έχει μάθει τα τελευταία ε, χρόνια, επαναλαμβάνω, ε, τα καταφέρνει ε, στα δύσκολα. Νομίζω ότι τε, οι τελευταίε τρει αγωνιστικέ είναι μια περίοδο, να μην παρεξηγηθώ, προετοιμασία. Εν ώψη των αγώνων των playout, play όπου μέχρι τη τελευταία αγωνιστική θα ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι ο αντίπαλο, γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω καθίσει. έχει και... βγάλει όλα πιθανά για πιθανά σενάρια Μπορεί να έχουμε ακόμα τριπλή και τετραπλή ισοβαθμία στου 42-43 βαθμού, με τον Ερμή Αγιά, με το ψυχικό, με την καρδίτσα και το κομμάτι το του Παπάγου. Το μαρούσι που μα έχει κερδίσει δύο φορέ φέτο δεν θα είναι αντίπαλό μα, γιατί παίζει εκτό έδα με Ηρακλή και Περιστέρι τι δύο καλύτερε ομάδε του αθλήματο και παίζει ε, ακόμα έναν αγώνα ε, στην του με την ΑΕΛ. Την οποία λογικά θα την κερδίσει, θα την κερδίσει αλλά δεν φτάνει ε, η, ε, η να είναι. Για να πιάσει του άλλου στι πρώτε δύο θέσει που δίνει το πλεονέκτημα. Και η ομάδα που πιθανώ αντίπολο. Ε, θα ε είπαμε, θα είναι αυτοί, ε, μία από, το, από τις τέσσερες. Ερμή Αγιά, είναι η περιοχή κοντά στη Λάρισα. Ε, καρδίτσα, νεοφώτιστη. Το ψυχικό και το παπάγου. Η καρδίτσα που από τότε που πήγε ο Τζίμα. Ε, Πετάει. έχει τα πάνω τη. Και έχει βέβαια και δύσκολο πρόγραμμα, αλλά και πρόγραμμα που μπορεί να καταφέρει και να είναι και εκτό των Playout η Καρδίτσα. Ωραία, λοιπόν. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να τη ε... καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακαδικό. Σε τελευταίες να σε καλά. Τις Παρακολουθούμε τι κινήσει τη ΕΚΑ και όπω ξέρει. Με χαρά θα σε φιλοξενήσουμε και αργότερα και ελπίζουμε να ε, έχουν γίνει τα πράγματα σαφώ καλύτερα για την Ένωση, για τα Σωματεία, για του αθλητέ και για την Ελλάδα γενικότερα, βέβαια είναι βασικό. Ε, αυτό προϊπόθεση. είναι βασικό για όλου μα. Εγώ να ευχαριστήσω και σένα και τον 93 και 8 που για μια ακόμα φορά μα φιλοξενεί, σαν μπάσκετ, αλλά και να ευχαριστήσω δημόσια και την σημερινή συγκινητική έτσι. Ε ευχαριστήρια επιστολή που ανέφτησε ο Νίκος Σουκαραλής, ο, ο πρόεδρος της περιφέρειας των Ναμέα, Πελοποννήσου, του γιατί τους βοηθήσαμε. Για τους οποίους έγινε το, το, το All Star, Star, Star Game. και πραγματικά ήταν κάτι που μας ευνηδίασε, ευχάριστα και μας εξέπληξε και θεωρώ το ελάχιστο να του πω ότι θα είμαστε κοντά στο βέβαια, και της ομάδας μπάσκετ κοφών που έχει και κοντά στους ανθρώπους με, έτσι, με, που έχουν προβλήματα, όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί εκτό των τεσσάρων γραμμών, η Κασινό που θέλει να ρίξει βάρο και σε ένα κοινωνικό έργο.